Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Άστρα. Δεύτερη ημέρα στρατιωτικών επιχειρήσεων των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Οι ουκρανικές δυνάμεις βγήκαν στους δρόμους του Κιέβου σήμερα με στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς να παρατάσσονται σε αμυντικές θέσεις κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου, λίγο πριν ηχήσουν οι ήχοι πυροσβολισμών και εκρήξεων, καθώς μάχονταν με τις ρωσικές δυνάμεις για τον έλεγχο της πρωτεύουσας. Μαχισμένονται σήμερα το πρωί σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει το κλειό γύρω από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο, ο Μπλόνσκι και πιο συγκεκριμένα στην οικία ομπαλών, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, πυρά ακούγονται πιο κοντά σε κυβερνητικά κτίρια στην πόλη. Οι αρχές του Κιέβου προειδοποίησαν τους κατοίκους των πολλών στο βορειοδυτικό τμήμα της Ουκρανικής πρωτεύουσας να μείνουν μακριά από τους δρόμους, καθώς πλησιάζουν εχθροπραξίες. Καθώς πλησιάζουν εχθροπραξίες, οι κάτοικοι των πολλών καλούνται να μην βγαίνουν έξω, προειδοποίησαν στην ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας επεσήμανε στη σελίδα ότι πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων, την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών. Στο ίδιο μήνυμα, το Υπουργείο ζητούσε από τους κατοίκους του προαστίου να πάρουν τα όπλα. Ζητάμε τους πολίτες μας να ενημερώσουν με τις κινήσεις του εχθρού. Φτιάξτε βόμβες Μολότοφ, εξουδετερώστε τον εχθρό, έγραψαν σε μήνυμα. Σύμφωνα με την Guardian, αναπληρώτρια υπουργός άμυνας της Ουκρανίας είπε νωρίτερα ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε δύο οχήματα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια οι στρατιώτες φόρεσαν Ουκρανικές στολές και κατευθύνθηκαν προς το κέντρο του Κιέβου από τον Πολόν. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φέρονται να καταγράφουν Ουκρανούς στρατιώτες αφού εξουδετέρωσαν ένα από τους Ρώσους δολιοφθορείς. Τραγική είναι η εικόνα που έρχονται από την Ουκρανία. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε στα social media βίντεο που δείχνει ρωσικό άρμα μάχης να περνάει πάνω από αυτοκίνητο πολίτη και να το λιώνει. Στα τρομακτικά πλάνα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, απεικονίζονται οι προσπάθειες πολιτών να απεγκλωβίσουν τον πολίτη από το αυτοκίνητό του. Ο μεσήλικας, όπως φαίνεται και στο βίντεο, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι σώος. Συγκλονίζουν ωστόσο και τα ντοκουμέντα φρίκης που έρχονται από την εμπόλεμη Ουκρανία. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο social media, μια ομάδα 13 Ουκρανών στρατιωτών, οι οποίοι δεν δέχτηκαν να παραδοθούν, εκτελούνται από τις ρωσικές δυνάμεις. Οι 13 Ουκρανοί στην οριακή φρουρή του νησιού γνώριζαν ότι ήταν καταδικασμένοι, όμως δεν εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, ούτε και παραδόθηκαν όταν πλήρωμα ρωσικού πολεμικού πλοίου τους έστειλε μέσω σειρμάτου τελεσίγραφο να παραδώσουν τα όπλα τους. Συγκλονιστικές εικόνες καταστροφής κάνουν το γύρο του κόσμου από το Χάρκοβο της Ανατολικής Ουκρανίας την ώρα που ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή. Πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη την ώρα που ακούγονται εκρήξεις. Μάλιστα, ο δήμαρχος του Χάρκοβο κάλεσε πριν λίγη ώρα τους κατοίκους να κρυφτούν στα καταφύγια καθώς και τα υπόγεια. Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτες στη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ουκρανίας ανέφεραν ότι τα παράθυρα στα κτίρια που διαμένουν τρέμουν συνεχώς από τις εκρήξεις. Την ίδια ώρα, ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου δήλωσε ότι η Ουκρανία επιθυμεί την ειρήνη και είναι έτοιμη για συνομιλίες με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης ενός ουδέτερου καθεστώτος σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ. Από την άλλη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Λαυρόφ, διαβεβαίωσε σήμερα ότι στόχος εισβολής της χώρας στην Ουκρανία είναι να απελευθερωθούν οι Ουκρανοί από την καταπίεση, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί πιθανό η Μόσχα να αναγνωρίσει τις σημερινές Ουκρανικές αρχές ως δημοκρατικές. Με την πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ενημέρωσε για τη Σύνοδο Κορυφής και τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για σημαντικές αναταράξεις στην αγορά ενέργειας, σημείωσε κατά τη συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά την χθεσινή επέμβαση, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε ενότητα και ομοψυχία, λαμβάνοντας χθες αποφάσεις για πολύ σημαντικές κυρώσεις, οι οποίες θα πλήξουν πολύ ουσιαστικά τη ρωσική οικονομία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως ότι είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής και ότι η αναταραχή γεωπολιτική, η οποία θα προκληθεί, θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις. Όμως το τίμημα της ελευθερίας για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε είναι πολύ υψηλό και η χώρα μας βρέθηκε πάντα στα 200 χρόνια, 201 χρόνια ανεξαρτησίας και αγώνα της ελευθερίας, πάντα βρέθηκε με τη σωστή μεριά της ιστορίας και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αναταράξεις σημαντικές στην αγορά ενέργειας. Έξω και χαίρομαι που η πρότασή μου να επεξεργαστεί και να καταθέσει άμεσα η Επιτροπή προτάσεις για το πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να στηρίξουμε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις έγινε αποδεκτή. Και αναμένουμε να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι επίσης σαφές ότι όσοι Ευρωπαίοι ηγέτες, αυτούς συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, μιλούσαν επιτακτικά για την ανάγκη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, δικαιώθηκαν. Η ανάγκη πια η Ευρώπη η ίδια να αποκτήσει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, αλλά και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην εθνική τους άμυνα, αποτελεί πια μια αδύρυχη πραγματικότητα και θα αποτελέσει και μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Εμείς εξάλλου ήδη έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Τόνισε επίσης την ανάγκη να υπάρξει στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναφέρθηκε στην πρόταση που έγινε χθες αποδεκτή από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τώρα την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν εκπρόσωποι φορέων της αγοράς για το πλήγμα που θα δεχθεί η τοπική και ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η αγωνία επικεντρώνεται τόσο στην αύξηση των διαφόρων ειδών όσο και στην επάρκεια για πρώτες ύλες. Σε κλειό νέου γύρου ανατιμήσεων με οδηγό τα βασικά είδη τροφίμων και τα καύσιμα, αναμένεται να βρεθεί η ελληνική οικονομία υπό τη βαριά σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος έχει χτυπήσει κόκκινο και αναμένεται να βάλει φωτιά στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, συμπαρασύροντας αρκετά προς τα πάνω τις τιμές των τροφίμων και στην Ελλάδα, που ήδη πλήττεται από ένα σφοδρό κύμα ακρίβειας. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν πως η πολεμική σύραξη στην Ουκρανία δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την ελληνική αγορά, χτυπώντας σε πρώτη φάση τα τρόφιμα και τα καύσιμα, όθοντας ανωδικά τις τιμές και απειλώντας με νέο εκτροχιασμό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Υπάρχουν τόσο εισαγωγές από συγκεκριμένη χώρα, μεγάλου θα έλεγα μεγέθους, όπως είναι ακριβώς όπως αναφέρεται το μαλακό σιτάρι. Είναι επίσης το ηλιέλαιο όσον αφορά τη διατροφή και άλλα πολλά προϊόντα. Και βεβαίως υπάρχουν πολλές τοπικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που εξάγουν όχι μόνο στην ουκρανική αγορά, αλλά και στην ρώσικη αγορά. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι να μιλάμε, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο μερός για την ουκρανική αγορά, αλλά θα πρέπει να μιλάμε και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα κατόπιν των κυρώσεων που θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θα πρέπει να λειτουργούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε κάτω από το όργανο της και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα. Ακούσαμε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ότι θα υπάρξουν μεγάλες κυρώσεις, αυστηρές κυρώσεις προς τη Ρωσία, όπως επίσης θα υπάρξουν και δέσμευση, θα υπάρξει δέσμευση κεφαλαίων των τραπεζών, των μεγάλων τραπεζών που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην Αμερικανική αγορά. Άρα επομένως θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα για να αποσαφινιστούν κάποια ζητήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως που προέχει είναι να διασφαλίσουμε το ενεργειακό για τη χώρα, γιατί είναι για μας το πρώτο μεγάλο ζήτημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει απίστευτους κραδασμούς τόσο στην εθνική οικονομία, αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα και στην τοπική οικονομία. Την έντονη ανησυχία τους για το πλήγμα που θα δεχθεί η τοπική και ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία εκφράζουν εκπρόσωποι φορέων της αγοράς. Η αγωνία επικεντρώνεται τόσο στην αύξηση των διαφόρων ειδών, όσο και στην επάρκεια για πρώτες ύλες. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης, δήλωσε πως ανησυχούμε για το πλήγμα που θα υπάρξει από τον πόλεμο στην Ουκρανία στην ελληνική και τοπική οικονομία.
Ο ίδιος ανέφερε πως άμεσα θα γίνει μια καταγραφή από το Επιμελητήριο Μαγνησίας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας των επιχειρήσεων που έχουν δραστηριότητα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Μάλιστα, επισήμανε πως η Ελλάδα θα πρέπει να δει άμεσα το ζήτημα και της εξασφάλισης κάποιων αγροτικών προϊόντων που είναι βασικά για τη διατροφή. Εντάξει, αυτό είναι, θεωρώ, μια πρόσκαιρη. Αυτές οι μεταβολές είναι πρόσκαιρες. Δεν μπορούμε ακόμα να είμαστε, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα, όμως να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, διότι καθημερινά βγαίνουν καινούργια ζητήματα. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στην Λευκορωσία. Αμφισβητείται ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, χαρακτηρίζεται μάλιστα από την αντιπολίτευση ως προδότης. Καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν η γειτονιά, να την πούμε έτσι, των πρώην Σοβιετικών κρατών, δημοκρατιών, αρχίζει να αντιδρά. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Και επαναλαμβάνω, εμείς αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε και να επιμείνουμε και θα πρέπει, πέρα από το να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους χειρισμούς σε επίπεδο υψηλής διπλωματίας, που δεν θα την πούμε εμείς σήμερα εδώ, την χειρίζεται η κεντρικά κυβέρνηση, και όσον αφορά και τα άλλα σοβαρά προβλήματα που έχουμε με τον γείτονά μας, που τα είχαμε διαχρονικά, δεν είναι και αυτά σημερινά, και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να δούμε ποιο τρόπο εμείς ως χώρα, στην πορεία, άμεσα, θα είμαστε αυτάρκης όσον αφορά το ενεργειακό, στο βαθμό που θα μπορέσουμε να είμαστε. Άρα τι επήγει? Επήγει άμεσα να ασχοληθούμε όλοι μας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διότι εκεί είναι το μέλλον ούτως ή άλλως, και λόγω των κλιματικών αλλαγών. Άρα αυτό θα πρέπει να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε, να έχουμε αυτάρκεια σε προϊόντα, βασικά προϊόντα διατροφικά καταρχήν, διότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Είναι σοβαρά τα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Οι τοπικές επιχειρήσεις επηρεάστηκαν από την απότομη αύξηση του κόστους ενέργειας. Υπήρξε η κυβερνητική παρέμβαση με κάποιες εκπτώσεις, διότι η ρήτρα αναπροσαρμογής, ξέρετε πολύ καλά, ότι έχει δημιουργήσει απίστευτα ζητήματα σε όλες τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Προσπάθησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις, πλην ακραίων φαινομένων, και θα τα εξηγήσουμε αυτά, να συγκρατήσουν τις τιμές, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει επαόριστο. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το ενεργειακό ζήτημα, που αυτή τη στιγμή το ενεργειακό ζήτημα επηρεάζει και το ζήτημα, το άλλο ζήτημα που είναι τα ναύλα. Τα ναύλα τα διεπηρετικά, δηλαδή μεταφορές από Ασία, Αμερική και ούτω καθεξής, Λατινική Αμερική, όπου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και Αφρική. Άρα κατανοείτε ότι εμείς και στο εμείς, να αναφερθώ γενικότερα, ότι η επιχειρηματικότητα, το λέω εμείς γιατί επιχειρώ στον χώρο των τροφίμων, προσπαθήσαμε ως άμεση, ενδιάμεση με το καταναλωτικό κοινό να συγκρατήσουμε αρχικά τις τιμές, όμως βλέπουμε ότι έρχονται απότομα αυξήσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά της τάξης από 5 έως 10%. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δεύτερη αύξηση στον ορίζοντα και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί αυτό τόσο με το φυσικό αέριο, που είναι αδύνατο, εγώ θεωρώ, να συγκρατηθεί αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ας είμαστε αισιόδοξοι, αλλά τα ζητήματα είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά τα ανοιχτά κεφάλαια, πολλά τα προβλήματα και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε καταρχήν να βοηθήσουμε την αγορά, να στηρίξουμε την αγορά, αλλά κατά δεύτερον θα πρέπει να δούμε αυτό που σας είπα και στην αρχή, άμεσα να υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός, ώστε να έχουμε επάρκεια τόσο και να είμαστε αυτάρκεις τόσο στο ενεργειακό ζήτημα όσο και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Την αποχώρησή τους από τα μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν με τον αρμόδιο υπουργό στην Αθήνα, αλλά θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με άλλες μορφές κινητοποιήσεων. Μετρώντας 20 μέρες στον μπλοκό της Νίκαιας, οι αγρότες από τη Λάρισα, την Καρδίτσα και τις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας αποφάσισαν συνέλευση που έλαβε χθες αργά το απόγευμα να αποχωρήσουν τα τρακτέρ τους αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί και να συνεχίσουν τον αγώνα τους με άλλες μορφές κινητοποιήσεων. Αποφασίσαμε να φύγουμε συντεταγμένα από τον μπλόκο, αλλά όχι από τον αγώνα. Δεν αποχωρούμε από τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με διαφορετικές μορφές, αλλά και με κλιμάκωση, με ορισμένες ενέργειες που θα δείχνουν από τη μία την οργή και την αγανάκτηση που έχει συσσωρευτεί μετά τη χθεσινή συνάντηση απέναντι στις απαντήσεις που πήραμε από το κυβερνητικό κλιμάκιο, αλλά και την αποφασιστικότητά μας
να διεκδικήσουμε μέχρι τέλος τα δίκαια αιτήματα που έχουμε. Πολλές φορές ξέρουμε ότι μέσα στον αγώνα και μέσα στα μπλόκα δεν δίνουν απαντήσεις και λύσεις για να μην δημιουργήσουν άσχημο προηγούμενο ότι με τους αγώνες υπάρχουν αποτελέσματα. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και το επόμενο διάστημα, γιατί πρέπει να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης και πρέπει να επιβάλλουμε λύσεις. Με αυτό το κόστος δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε και θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και στο να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Οπότε είναι ένας αγώνας που θα συνεχιστεί ανεξάρτητα αν τα τρακτέρ φύγουν από τα μπλόκα. Το κλίμα ήταν σαφώς αρνητικό, όπως ακριβώς είχε διαφανεί από τις πρώτες δηλώσεις των συνδικαλιστών μετά και το πέρσι συνάντηση με το κυβερνητικό επιτελείο. Δεν μας ικανοποίησε καμία περίπτωση συνάντηση με τους υπουργούς. Η ίδια κυβέρνηση και το ίδιο το Υπουργείο έκαναν διαρροές και δημιούργησαν προσδοκίες για 160 ευρώ επιστροφή στο πετρέλαιο. Και χθες μας έδωσαν 60 ευρώ. 181,3 ευρώ κατά άτομο μισοσταθμικά, κατά αγρότη. Πραγματικά ούτε ένα γέμισμα για να φτάσουμε στην Αθήνα να κάνουμε τη συνάντηση χθες μαζί με τα διόδια. Τόσο μας έδωσαν ένα ταξίδι στην Αθήνα. Όμως με βάση ότι το 2016 που κόπηκε το πετρέλαιο ήταν 175 εκατομμύρια επιστροφή και έκανε 1 ευρώ το πετρέλαιο και τώρα κάνει 1,60, θα έπρεπε να δώσουν τουλάχιστον 260 εκατομμύρια και μας έδωσαν 60. Αυτό πρέπει να το σταθμίσει η κυβέρνηση, γιατί μπορεί να το έκανε, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχει μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή στον αγροτικό κόσμο απέναντί τους και θα πρέπει να το σταθμίσουν και να δώσουν τα υπόλοιπα χρήματα. Ας μην είμαστε στα μπλόκα, αλλά πρέπει να το δώσουν το επόμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, τα τρακτέρ θα παραμείνουν μέχρι αύριο Σάββατο και θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής, καταγράφονται συνολικά 22 ημέρες στον μπλόκο. Σε συμβολικό αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Βόλου Λάρισα, στο ύψος του Ριζομήλου, έχουν προχωρήσει αυτή την ώρα οι αγρότες της Μαγνησίας, οι οποίοι δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης με τους υπουργούς στην Αθήνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Βόλου Λάρισα, στο ύψος του Ριζομήλου, θα προχωρήσουν σήμερα οι αγρότες της Μαγνησίας, οι οποίοι δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης με υπουργούς στην Αθήνα. Ο Θοδωρής Γεωργαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, με δηλώσεις το πρωί στους δημοσιογράφους, υποστήριξε πως οι αγρότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την πρόταση της κυβέρνησης να δώσει 60 εκατομμύρια ευρώ για όλους τους αγρότες ως ενίσχυση, που μεταφράζεται σε 181,3 ευρώ αναγρότη. Ο κ. Γεωργαδάκης επισήμανε ότι και με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα παρουσιαστούν και άλλες δυσκολίες για τη χώρα μας, καθώς οι εισαγωγές, κυρίως από Ουκρανία και Ρωσία, του μαλακού σίτου είναι άνω του 60%. Είμαστε 21 μέρες στους δρόμους. Τι εκτιμάμε εμείς, γενικά σαν συντονιστική των μπλόκων πανελλαδικά, η εκτίμηση βγαίνει ότι οι αγρότες ενώθηκαν. Κάποια μέτρα ελαφρυντικά που πήραμε ήταν κάτω από την πίεση των αγώνων, γιατί δεν συζητιόταν καθόλου. Βέβαια, η κοροϊδία που δεχτήκαν οι συνάδελφοί μας κάτω στο Υπουργείο ήταν ορατή, ήταν μέσα στα μάτια τους. Τους είπαν για εκατομμύρια, τους λέγανε ότι δεν προσφέρουμε ο πρωτογενής τομέας και δεν είναι ο πυλώνας της οικονομίας. Κάποια πράγματα που εμείς τα θεωρούμε ντροπή για μία ακόμη φορά της κυβέρνησης. Δεν έδωσε κανένα μέτρο από αυτά που ζητώσαμε εμείς, τα αιτήματα που ήταν αιτήματα επιβίωσης. Για παράδειγμα, είπανε τα 50 εκατομμύρια τα κάνουν 60. Για όλους τους αγρότες, γιατί τα 50 ήταν για 180.000 αγρότες και τα 60 ήταν για 350.000. Και βγαίνει κατά μέσο όρο 181 ευρώ ανά αγρότη, δηλαδή 4 ώρες όργωμα. Ενώ την ίδια στιγμή δίνει σε βιομήχανους, σε εφοπλιστές, ή ακόμα που ρωτήσαν οι συνάδελφοί μας σε ποιο κράτος Ευρώπης υπάρχει αυτή η τιμή του πετρελαίου, απάντηση δεν δόθηκε από κανέναν. Σταμάτησαν όλοι. Το σημαντικό που πρέπει να μείνει ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν με διάφορες μορφές. Σήμερα έχουμε έναν αποκλεισμό δρόμου να ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους μας και καλούμε και όλους τους φορείς του νομού να στηρίξουν για μία ακόμη φορά τον αγώνα μας. Ο αγώνας συνεχιστεί με άλλες μορφές. Συνεχίζουμε τις διεργασίες για τον Αγροτικό Σύλλογο. Θα ξεκινήσουμε και εκλογές στο Ριζόμηλο τις επόμενες ημέρες. Και αυτό που πρέπει να. Και για τους συναδελφούς μας που δεν έχουν σύλλογο, δεν έχουν κάτι, να πάρουν την πρωτοβουλία, να κάνουν το βήμα μπροστά, να φτιάξουν ένα Αγροτικό Σύλλογο. Τα χρόνια είναι δύσκολα και άμα δεν οργανωθούμε και δεν παλέψουμε ενιαία και ενωτικά όλοι μαζί, δυστυχώς θα ξεκληριστούμε και θα φτάσουμε στη φτωχοποίηση. Ναι, πρακτικά κουβεντιάστηκε μια μείωση στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Που εντάξει, το είχαμε θέσει και πιο πριν αυτό, ότι 80% μείωση που είχε θέσει το Υπουργείο, οι διαγγελίες αυτές, ούτως ή άλλως υπάρχει μια αύξηση 20% στη ρήτρα και ένα 13% που έχει αυξηθεί. Mm-hmm. Στην ουσία υπάρχει μεγάλη ακρίβεια.
για τα φάρμακα, λοιπάσματα, ζωοτροφές, δεν δώσαν καμία με καμία απάντηση, που έχουν τριπλασιαστεί τιμές τους και είναι απρόσιτες προς τους αγρότες. Στο χέρι, στην καρδιά να σας πω, η ακρίβεια από πέρυσι μέχρι φέτος που εκτοξεύτηκε, δεν έχουμε πάρει τίποτα σε σχέση με τα περσινά τα δεδομένα. Γιατί οι τιμές είναι οι ίδιες. Το κακό είναι ότι ο λαός θα το βρει μπροστά του αυτό, και ο γενικός λαός, με τις ανατιμήσεις τώρα, τις τιμές και με την Ουκρανία, με αυτά που γίνονται πάνω, και για το σιτάρι, για το ψωμί, γιατί πιο πολλά είναι εισαγωγές. Αυτό που πρέπει να μείνει για ένα ακόμη, ότι ο Θεσσαλικός κάμπος έχει δυνατότητες και προϋποθέσεις να στήσει όλη την Ευρώπη, απλά δεν υπάρχουν τα κίνητρα να το κάνει αυτό. Γέμιση φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, οι αγρότες, ο πρωτογενής τομέας, η μικρομεσαία αγροτιά που παράγει το φαΐ, το γάλα και γενικώς τα αγαθά αυτά, χάνεται. Και θα χάνεται και θα έρθει μεγάλη ακρίβεια και τα κέρδη θα τα εκπορεύονται οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοκουκιστές και τα μάρκετ. Τέλος, οι αγρότες της περιοχής προχωρούν τις επόμενες ημέρες σε αρχαιρεσίες ίδρυσης αγροτικού συλλόγου στο Ριζόμυλο μετά τη συγκέντρωση υπογραφών που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Ο κ. Γεωργαδάκης καλεί και άλλους αγρότες να ιδρύσουν αγροτικούς συλλόγους σε περιοχές που δεν υπάρχουν, γιατί μέσα από την οργάνωση και την κοινή πορεία των αγροτών πανελλαδικά έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να διεκδικήσουν την επίλυση των αιτημάτων τους. Δεν θα τα καταφέρουν. Είναι πολύ ζόρια το πρωτογενή τομέα, τα πράγματα γενικώς. Ο αγώνας συνεχιστεί, γιατί δεν σταματάει ο αγώνας. Εδώ, επειδή φεύγουν τα μπλόκα, θα συνεχίσουμε, είπαμε, με άλλες μορφές, πανελλαδικά συντονισμός. Και συνεχίζουμε τον αγώνα και με συμμάχους, τους εργαζόμενους, γιατί είχαμε και την προσωπία προχτές στον μπλόκο και μας καλέσαν και σε μια κινητοποίηση που θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας. Θα τηρήσουμε κι εμείς την υπόσχεσή μας, όπως τήρησαν κι αυτοί όλες τις φορές που τους καλέσαμε και ήταν αλληλένδετοι με τον αγώνα μας. Και αυτό να μείνει, ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταματάει, με διαφόρες μορφές. Πανάκριβο σιτάρι και τρόφιμα φέρνει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι δύο αυτές χώρες αποτελούν το σιτοβολόνα τεράστιου αριθμού κρατών. Οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων και ειδικά όσες χρησιμοποιούν ως βασική πρώτη ύλη τα σιτηρά και τα άλευρα, παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις και για την ώρα τηρούν στάση αναμονής. Οι τιμές των τροφίμων κινδυνεύουν να εκτοξευθούν ακόμη υψηλότερα λόγω της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, κορυφαίων παραγωγών καλαμποκιού και μαλακού σιταριού. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας, αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει στα λιμάνια της Ουκρανίας ο Ρωσικός στρατός. Πάντως, στις αρχές της εβδομάδας, στις διεθνείς αγορές, τα συμβόλαια στο καλαμπόκι αυξήθηκαν κατά 3% και στο σιτάρι κατά 6%. Μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, το σιτάρι παρουσίασε αύξηση κατά 5,4%, έφτασε στο υψηλότερο σημείο από το 2012, ενώ το καλαμπόκι έφτασε σε υψηλό 7 μηνών. Η Ουκρανία είναι σημαντικός εξαγωγέας σιταριού και καλαμποκιού και η Ρωσία σιταριού. Οποιαδήποτε διακοπή των εξαγωγών αυτών των δύο χωρών θα οδηγούσε σε άνοδο των παγκόσμιων τιμών. Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν επιβληθούν κυρώσεις στο εμπόριο σιτηρών της Ρωσίας. Το 30% των εισαγωγών είναι από σιτάριο της Ουκρανίας, ειδικά τα μαλακά τα σιτάρια. Καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία. Μας ανησυχεί περισσότερο να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές, να τελειώσει αν είναι δυνατόν όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο ανέμακτα και να μπούμε σε μια κανονικότητα όσο γίνεται πλέον. Βέβαια, κάποιες ανατιμήσεις ήδη έχουν αρχίσει και σκάζουν μύτη, τόσο στα ηλιέλαια όσο και στα σιτήρα. Ελπίζουμε να συγκρατηθούν και να μην έχουμε παραπέρα προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις ήδη. Ας ελπίσουμε να μην περάσουν ακόμα, γιατί από ό,τι ακούω, οι μήλοι έχουν κάποια παρακαταθήκη, έχουν κάποια σιτήρα. Μέχρι να καταναλωθούν αυτά, ας ελπίσουμε ότι βγουν και τα φρέσκα τα δικά μας τα σιτάρια, να είναι και σε καλή ποιότητα και σε αρκετές ποσότητες, να μην έχουμε περαιτέρω αυξήσεις. Πολύ πιθανόν να έχουμε και κάποιες αυξήσεις, αλλά αισιοδοξούμε να μην περάσουν ακόμα στον καταναλωτή. Υπενθυμίζεται ότι οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν έως και 28% μέσα στο 2021, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, και αναμένεται να συνεχίσουν και φέτος την ανωδική τους πορεία λόγω των προβλημάτων που συνεχίζουν να καταγράφονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από ό,τι μιλάμε με μήλους, υπάρχει επάρκεια. Υπάρχει επάρκεια, δεν υπάρχει πρόβλημα να τρομοκρατούμε τον κόσμο ούτε τους αρτοποιούς. Υπάρχουν σιτάρια, υπάρχει αλευράκι. Διάθεση από τους αρτοποιούς να παράγουμε φρέσκο προϊόν από φρέσκια ζύμη με αγάπη για όλο τον κόσμο σε προσιτή τιμή, να μπορούν και το αρτοποιείο να επιζεί, υπάρχει. Μη φοβόμαστε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλωσορίσω στο στούντιο την κυρία Έλενα Αντωνοπούλου, διεθνολόγο. Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατάς. Δύσκολες στιγμές ζούμε.
Διαψεύστηκε με το χειρότερο τρόπο η γνώμη κυρίως των Ευρωπαίων ότι ο Πούτιν μπλοφάρει, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες το θεωρούσαν πολύ πιθανό να εισβάλλει τελικά στην Ουκρανική επικράτεια, όπως και έγινε. Τι πήγε στραβά και οδήγησαν όλα σε αυτόν τον πόλεμο? Κοιτάξτε, αν καταρχήν η διεθνής πολιτική και η κριτική που κάνουμε δεν είναι ποτέ στατική. Δηλαδή τώρα που μιλάμε μπορεί να βγούμε έξω και να έχουν αλλάξει πάλι εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτούσατε πριν από μία εβδομάδα αν θα ζούσαμε αυτό που ζούμε, όχι μόνο εμένα και ειδικούς αναλυτές και άλλους διεθνολόγους, θα λέγανε αποκλείεται. Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή ξέραμε όλοι ότι υπήρχε μία ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, κυρίως όσον αφορά το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Ήταν κάτι το οποίο δεν επιθυμούσε η Ρωσία και δημόσια έλεγε ότι επιθυμεί η Ουκρανία να είναι μία ουδέτερη χώρα, αποστρατικοποιημένη, δηλαδή όπως είναι η Ελβετία, αλλά η Ελβετία έχει στρατό, και δεν ήθελε βέβαια σε καμιά περίπτωση να μπει στο ΝΑΤΟ. Δεν περίμενε κανείς ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα εισβάλλει σε ένα κράτος το οποίο έχει και έναν πρόεδρο δημοκρατικά εκλεγμένο. Τώρα θα μου πείτε, ξέρω και εσείς αυτό που σχολιάζουν και άλλοι συναδελφοί σας, ότι είναι λίγος αυτός ο πρόεδρος. Πράγματι, αυτός ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ξέρουμε όλοι ότι ήταν ένας κωμικός ηθοποιός, οι συνθήκες τον έκαναν να εκλεγεί με 70%, οι προηγούμενοι πρόεδροι κατηγορηθήκανε για διαφθορά, ήταν το πλέον διεφθαρμένο κράτος όσον αφορούσε τις πρώην δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης και καταλήξαμε εδώ. Βεβαίως ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος δεν πήγαινε με τα νερά εντός εισαγωγικών του Προέδρου Πούτιν και της Ρωσίας. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα κράτη έχουν και Ρώσους πολίτες μέσα, μιλάνε και ρωσικά. Βασικά η Ουκρανία ήταν δημιούργημα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή την Ουκρανία τη δημιούργησε η Σοβιετική Ένωση. Και βλέπουμε τώρα ότι δυστυχώς δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε την ειρήνη στην Ευρώπη όπως το ζήσαμε από το 1990. Φαίνεται λοιπόν ότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει αποφασίσει να αλλάξει ρότα, ότι όταν έγινε ο ψυχρός πόλεμος και ήταν ιτημένη χώρα η Ρωσία βέβαια το 1989-90 που θυμάστε τα γεγονότα, η Ρωσία δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες. Τις λέγανε κατά κάποιο τρόπο, τα λέω και απλά για να καταλάβει ο κόσμος, κάτσε στην άκρη, εσύ έχασες το ψυχρό πόλεμο. Τώρα πλέον έρχεται ο πρόεδρος Πούτιν και θέλει, σαν ισότιμος συνομιλητής, να καθίσει κάτω και επειδή δεν έχει να δείξει κάτι άλλο, κάθεται και κάνει αυτή τη στρατιωτική εισβολή, κατακριτέα από όλους, διότι λειτουργεί πλέον σαν να είναι ένας δικτάτορας. Με αυτή τη λογική πρέπει να δικαιολογήσουμε και τον πρόεδρο Ερντογάν και άλλους δικτάτορες που ζουν, λέει, με αυτή τη λογική θα μπει αύριο και στη Μολδαβία, θα μπει αύριο, ξέρω εγώ, και σε κάποια άλλη δημοκρατία που χειρώσους. Δεν είναι έτσι. Δεν σκίζουμε τις συνθήκες. Ζούμε με συνθήκες. Έχει υπογραφεί η συνθήκη του Μίνσκ, την οποία κανένας δεν την, από ό,τι βλέπω, δεν την υπολογίζει. Το 2014-2015 ο πρόεδρος Πούτιν και η Ρωσία εισέβαλε στην Κρυμαία. Εντάξει, η Κρυμαία είναι μια άλλη περίπτωση. Τώρα βλέπουμε ότι εισβάλλει σε ολόκληρη την Ουκρανία. Και καταλαβαίνω και τελειώνω εδώ για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι βεβαίως αυτές οι δύο οι δημοκρατίες στα ανατολικά της Ουκρανίας πάντα είχαν αυτονομιστές και κατά κάποιο τρόπο λειτουργούσαν σαν ανάχωμα, αλλά το να θέλεις τώρα να φτάσεις στο Κίεβο και να χτυπάς όλες τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας είναι κάτι το ανίκουστο. Έτσι, πραγματικά η Ρωσία πάτησε Κίεβο σήμερα και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Ζελένσκι, ζητά εγγύησεις από τον Πούτιν για να ξεκινήσει συνομιλίες. Τι έχει στο μυαλό του, πιστεύετε, ο Ρώσος πρόεδρος? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν συνομιλίες, γι' αυτό και ξεκινάνε πλέον οι κυρώσεις. Και να πούμε και κάτι άλλο. Η Ουκρανία είναι ένα κράτος το οποίο κακά τα ψέματα έχει στρατό, αλλά έχει λίγο στρατό. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Ζελένσκι πιστεύει αυτό που ακούσαμε στη Βουλή, ότι η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτός σκοπός, διότι τον άκουσα που κατηγόρησε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως είναι λίγη η Ευρώπη, κακά τα ψέματα. Είδαμε τώρα ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί στρατιωτικά να βοηθήσει, κυρία Καραγιάννη. Γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει τη στρατιωτική της άμυνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι που το ξέρουμε. Δεν ήταν προετοιμασμένη και δεν ήταν και προετοιμασμένη γιατί έχει στηρίξει και όλο το θέμα της ενέργειας στη Ρωσία. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι και η Γερμανία ήταν πολύ χλιαρή όσον αφορά τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν όλοι
ενέργεια, όταν όλο το φυσικό αέριο στη Γερμανία έρχεται από τη Ρωσία, πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει τη στάση της και πλέον και στρατιωτικά που φωνάζουν πολλοί να θωρακιστεί, γιατί δεν είναι μόνο μια οικονομική συμμαχία που θα επιβάλλει και οι Ρώσες. Βλέπουμε ότι πλέον περνάμε σε έναν άλλον αιώνα που μιλάνε τα όπλα, δυστυχώς. Και η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, βεβαίως οικονομικά δεν είναι καλά. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι η Ρωσία, να σκεφτείτε, οικονομικά είναι σαν την Ισπανία, για να πούμε κάτι. Ενώ είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, οικονομικά δεν πάει καλά, ο λαός δεν περνάει καλά. Ο πρόεδρος Πούτιν κατά καιρούς στηρίζει τους ολιγάρχες, γι' αυτό και στη Μεγάλη Βρετανία, αν είδατε τις κυρώσεις, έχουν μπλοκάρει λογαριασμούς από πολύ πλούσιους Ρώσους, μεταξύ αυτών και το γαμπρό του πρόεδρου Πούτιν, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης μια τράπεζας. Καταλαβαίνετε, η διαφθορά πάει σύννεφο και πάει λέγοντας. Πάντως είναι μια πολύ μπερδεμένη κατάσταση και δυστυχώς θα ζήσουμε σκηνές που ίσως δεν τις φανταζόμασταν. Αυτό, κυρία Αντωνοπούλου, οι συστάσεις και τα μέτρα στα οποία αρκέστηκαν έως τώρα οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά μπροστά στην αποφασιστικότητα που δείχνει ο Ρώσος πρόεδρος? Ακούστε, οικονομικά δεν φαίνονται ακόμη αμέσως, όμως νομίζω υπάρχουν οι κυρώσεις και δεν ξέρω, μάλλον θα το παρακολουθήσατε, πριν λίγο άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη στην εκπομπή του κυρίου Βαγγελάτου, που είναι αντιπρόεδρος του Συμβούλιο της Ευρώπης, που είναι το ανώτερο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είπανε ότι σε λίγο θα συνεδριάσουν και ομόφωνα θα πάρουν μία απόφαση, θα αποβληθεί εντός εισαγωγικών η Ρωσία από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι μία κατάσταση η οποία θεωρείται πολύ ατιμωτική. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι κάποιος Ρώσος πολίτης πλέον δεν θα μπορεί να απευθυνθεί για να δικαιωθεί ούτε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Για αυτούς που ξέρουν από τους θεσμούς, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ άσχημο για τη Ρωσία. Βεβαίως όλα αυτά μην περιμένετε ότι θα σταματήσουν τον πόλεμο αμέσως, και δεν ξέρει κανείς και τι έχει βάλει στο μυαλό του ο πρόεδρος Πούτιν. Γιατί άλλα έλεγε, άλλα λέει και άλλα κάνει. Και να σας πω και κάτι. Αν πάμε στο Μακιαβέλη, ο γνωστός Μακιαβέλη έλεγε ότι μπορεί πολύ εύκολα να ξεκινήσεις έναν πόλεμο, αλλά είναι δύσκολο να τον τελειώσεις. Δεν πάει να πει ότι θα πατήσει ένα κουμπί και θα τελειώσει ο πόλεμος. Έχουμε τους αυτονομιστές. Εάν ο πόλεμος ξεκινήσει στις μεγάλες πόλεις, μπορεί βέβαια η Ουκρανία να μην έχει πολύ μεγάλη στρατιωτική ισχύ όπως με τις Ρουσίες, αλλά ο ανταρτοπόλεμος μέσα στις πόλεις θα είναι δύσκολος και για τις δύο πλευρές. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτές τις δύο δημοκρατίες ανατολικά που αποσχιστήκανε, στον Ντονέσκ, για να καταλάβουν οι Ρώσοι το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, πέρασαν 7 μήνες. Δεν ήταν εύκολο. Άλλο να μπεις μέσα να εισβάλλεις σε μια χώρα και άλλο να κάνεις ανταρτοπόλεμο στις μεγάλες πόλεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα πριτανεύσει η λογική, διότι βλέπω πλέον τώρα μπερδεύονται και Τσετσένοι, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και θέλουν να βοηθήσουν τη Ρωσία, και θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα εκεί πάνω. Και οπωσδήποτε, άκουγα τι έλεγε και ο κύριος Μπασδάνης πριν, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι βεβαίως, δεν ξέρω αν άμεσα έχει επιπτώσει στην Ελλάδα, αλλά θα έχει επιπτώσει, διότι η Ελλάδα ζούμε έτσι σε μια εποχή που είναι η ακρίβεια πολύ μεγάλη, και οπωσδήποτε θα επηρεαστούμε, όπως θα επηρεαστεί και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε εδώ και παρακολουθούμε τα γεγονότα, δεν ξέρω, δηλαδή, όπως σας είπα και πριν, σε 5 λεπτά που θα φύγω από εδώ, δεν ξέρω τι θα έχει γίνει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πού φαίνεται να τελειώνει όλο αυτό? Θα σας έλεγα, μια παλιά ρώσικη παροιμία λέει πως εάν προσκαλέσεις μια αρκούδα να χορέψετε, δεν αποφασίζεις εσύ πότε τελειώνει ο χορός, αλλά η αρκούδα. Και έτσι, θέλω να σας ρωτήσω, με την κατάληψη της Ουκρανίας πλησιάζει στα σύνορα με την Πολωνία. Ναι. Πρέπει η Ευρώπη να ανησυχεί? Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει εκεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η Πολωνία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Βεβαίως μέχρι τώρα βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει εμπλακεί, και καλώς κάνει, διότι σε περίπτωση που εμπλακεί και το ΝΑΤΟ θα έχουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή γι' αυτό και η Αμερική ξεκινάει πιο πολύ με τις κυρώσεις τις οικονομικές. Διότι οικονομικές, μην ξεχνάτε τώρα, πολλοί δεν το ξέρουν, ότι η Ρωσία παίρνει δάνεια από την Αμερική. Η Ρωσία σαν κράτος έχει δανειστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ευρωπαϊκές τράπεζες, από αμερικάνικες τράπεζες. Δεν είναι όλα ρόδινα. Και οικονομικά, όταν ένα κράτος δεν μπορεί να στηριχτεί, ξεκινάει και η Ουκρανία, είναι ένα πολύ φτωχό κράτος. Εντάξει, μπορεί να έχει σιτηρά, να είναι μια μεγάλη έκταση, αλλά ο κόσμος και εκεί δεν ζει καλά.
Κακά τα ψέματα. Όλες αυτές οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες ζήσανε πολλά χρόνια τον υπαρκτό σοσιαλισμό και είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν. Είναι οι λίγοι οι οποίοι ζουν πολύ καλά και πολύ πλούσιοι, αλλά ουσιαστικά ο λαός δεν πάει καλά. Δεν περνάει καλά, δεν υπάρχουν χρήματα. Άκουγα προχτές σε μία ανταπόκριση ότι στους Ρώσους οι οποίοι έρχονται στη Ρωσία από αυτές τις δημοκρατίες δίνει ο πρόεδρος Πούτιν 120 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για αστεία πράγματα τώρα. Εντάξει τώρα, πώς να. 120 ευρώ είναι μηδαμινό το ποσό για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Κυρία Αντωνοπούλου, τι περιμένετε να ζητήσει ο πρόεδρος Πούτιν από τον Ζελένσκι? Κοιτάξτε να δείτε, ο πρόεδρος Πούτιν δεν τον θέλει τον Ζελένσκι και διότι τον θεωρεί, καταρχήν δεν είναι ρωσόφιλος ο Ζελένσκι, αν και την καριέρα του σαν κωμικός με ρωσικά την έκανε και στη ρωσική τηλεόραση και τα λοιπά. Δεν τον θέλει. Έχω την εντύπωση ότι θα του ζητήσει να παραιτηθεί ή να φύγει εκ των πραγμάτων. Τώρα θα μου πείτε τι θα κάνει, θα γίνουν εκλογές? Δεν το ξέρω, να μπει κάποια άλλη φιλορωσική κυβέρνηση επάνω, να μην έχει προβλήματα, διότι κακά τα ψέματα. Ο πρόεδρος Πούτιν τώρα, μαζί με τη Λευκορωσία που την ελέγχει απόλυτα, δηλαδή είναι σύμμαχός της, θέλει προφανώς να δημιουργήσει αυτό το τόξο, να έχει τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, δύο μεγάλες χώρες, και να καλύπτεται. Και μην ξεχνάμε, η Ουκρανία είναι σε μέγεθος τρεις φορές όσο είναι η Μεγάλη Βρετανία. Καταλάβατε, είναι δύο φορές όσο είναι η Γερμανία. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Μια πολύ μεγάλη χώρα με φοβερά προβλήματα, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη χώρα με πλούτο, ρηκτό πλούτο, αγαθά κτλ. Τα οποία τα χρειάζεται φυσικά η Ρωσία. Οπότε εσείς λέτε πως θα ζητήσει αλλαγή προέδρου? Αυτό είναι φως φανάρι ότι δεν τη θέλει αυτή την κυβέρνηση για αυτόν τον πρόεδρο. Αλλά μην ξεχνάμε, όπως σας είπα και πριν, ότι είναι ένας δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος με γύρω στο 70%. Βεβαίως σας πρόσεχαν και οι Ουκρανοί, αλλά βγήκε με εκλογές. Δεν μπορείς έτσι να αλλάξεις στα καλά καθούμενα έναν πρόεδρο από μια χώρα. Μάλιστα, τώρα σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε γύρονται ελληνοτουρκικά ζητήματα. Ελοχεύει κρίση Ελλάδας-Τουρκίας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που κάνει τώρα η Ρωσία στην Ουκρανία είναι αυτό που έκανε η Τουρκία στην Κύπρο. Έτσι. Και με αυτή τη λογική ο πρόεδρος Ερντογάν σίγουρα έχει αναθαρίσει, βεβαίως είναι με το μέρος της Ουκρανίας, ακούσαμε. Μπορεί η Ουκρανία να του ζητήσει να κλείσει τα στενά των Δαρδανελίων βάσει της συνθήκης του Μοντρέ, μπορεί να το κάνει, βεβαίως, και να μην περάσουν ρωσικά πλοία από εκεί. Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση και η Τουρκία. Βεβαίως η Τουρκία τώρα λίγο ενισχύεται με το θέμα του φυσικού αερίου, διότι άμα κλείσει ο αγωγός ο άλλος θα περάσουν από τον αγωγό της Τουρκίας, θα προμηθεύεται η Ευρώπη κτλ. Από την άλλη πλευρά όμως η Ευρώπη, επειδή τη κρούμε εμείς σαν Ελλάδα πολλές φορές το καμπανάκι πόσο ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας δικτάτορας και ζητάει να κάνει την Οθωμανική Αυτοκρατορία όπως ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να ανακτήσει πάλι την πρώην Σοβιετική Ένωση, νομίζω πλέον και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν καταλάβει με τι έχουν να κάνουν. Οπότε και η Τουρκία, ναι μεν μπορεί σε κάποια να κερδίσει ας πούμε κάποια συν, γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει και στην Τουρκία κυρώσεις, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί κάπως να ενισχυθεί από αυτή την κρίση. Όμως το πίσω μέρος του μυαλού των Ευρωπαίων έχουν καταλάβει πλέον ότι μετά τον Πούτιν ο επόμενος είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος έχει και εσωτερικά προβλήματα. Θυμάστε πολύ καλά, εσείς που παρουσιάζετε και το δελτίο, τι περιμένει ο κόσμος να πάρει ξερό ψωμί στην ουρά πλέον στην Τουρκία. Έχουν τις εκλογές του χρόνου. Προσπαθούν να κάνουν λεονταρισμούς στην Ελλάδα, ζητάνε αποστρατικοποιήσεις των νησιών, κάτι το οποίο δεν γίνεται, γιατί σύμφωνα με τις συμφωνίες και των Παρισίων και της Λοζάνης τα νησιά είναι αποστρατικοποιημένα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε τον πρόεδρο Πούτιν και μετά και τον πρόεδρο Ερντογάν. Όμως φάνηκε για μια ακόμη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν έτοιμη να διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη χρήση, κάτι που έγινε και με τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Αν θυμάστε που καλέσαμε τους Αμερικανούς, φωνάζανε όλοι, μα αν δεν μπαίναν οι Αμερικανοί δεν θα είχε τελειώσει ποτέ ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία και ακόμα θα είχαμε ανταρτοπόλεμο. Αποκλείεται το γεγονός, έτσι, την πιθανότητα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση ο Ερντογάν για να πουλήσει υπηρεσίες περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μπορεί και να το κάνει. Μπορεί και να το κάνει. Μπορεί και να το κάνει, όμως μην ξεχνάτε ότι και η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο ακολούθησε την πολιτική του Προέδρου Πούτιν, δηλαδή
έκανε τον κόκορα εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε, στη Συρία, από εδώ, από εκεί, γενικά με την Ελλάδα συνεχίζει, θα προσπαθήσει να το κάνει. Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία διπλωματικά ζητάει πολλά, με απότερο στόχο κάτι να κερδίσει. Και κάτι στο τέλος θα κερδίσει. Κάτι στο τέλος θα κερδίσει, όμως εμείς προσέχουμε, και να πω και κάτι, και ευτυχώς που η Ελλάδα στρατιωτικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί ανάλογα με τον πληθυσμό μας, η στρατιωτική μας ισχύ είναι πάρα πολύ καλή. Και ενισχύθηκε και πρόσφατα. Βεβαίως, δηλαδή όταν εμείς έχουμε 200 αεροπλάνα, ξέρω εγώ, δεν είναι και λίγα για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Στρατιωτικά είμαστε πολύ καλά και νομίζω και οι ένοπλες δυνάμεις μας ανά πάσα στιγμή, και οι άντρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, έτσι είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν αυτά τα οποία προφανώς δεν μπορούν τόσο πολύ στην Ουκρανία. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν στρατό. Έχουν ελάχιστα στρατό και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν η προτεραιότητά τους να υπερασπιστούν τόσο πολύ τη χώρα τους. Δηλαδή περιμένανε από άλλους. Αλλά να σας πω κάτι, κυρία Καραγιάννη, άμα γίνει κάτι σε μια ελληνική βραχονισίδα, δεν θα έρθει να πολεμήσει ο στρατιώτης από το Λουξεμβούργο. Ο Έλληνας στρατιώτης θα πάει πρώτα να πολεμήσει. Θεωρείτε, κυρία Αντωνοπούλου, πως βασίστηκαν και λίγο στις πλάτες του ΝΑΤΟ? Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Όμως το ΝΑΤΟ σε αυτή τη φάση καταρχήν δεν ήταν έτοιμο και δεν μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να επέμβει. Δεν μπορούσε, διότι νομίζω τα γεγονότα το πρόλαβαν, αλλά και από την άλλη μεριά είναι δύσκολο σε αυτές τις καταστάσεις να επέμβεις, διότι όπως σας λέω είναι τα γεγονότα πάνε αλυσίδα, και νομίζω ότι πρώτα ξεκινάμε με κάποιες κυρώσεις και μετά, άμα γίνει ας πούμε και εκεί στρατιωτική εισβολή από τον ΝΑΤΟ, καταλαβαίνετε ότι πλέον πάμε για πόλεμο οριστικό. Είναι πολύ δύσκολο να επέμβει. Μάλιστα, το ΝΑΤΟ στη συγκεκριμένη στιγμή. Ας ελπίσουμε να λήξουν όλα. Κοιτάξτε, γρήγορα και αυτό το πράγμα δυνατόν πρέπει να τελειώσει, γιατί ο κόσμος δεν είναι αναλώσιμος. Δηλαδή, καταλαβαίνω τη ρητορική ενός δικτάτορα ή του Προέδρου Πούτιν που θέλει να ανασυστήσει τη Σοβιετική Ένωση κτλ. Αλλά ο κόσμος, βλέπετε δυστυχώς, ότι πάντα την πληρώνουν άμαχοι. Αυτές οι σκηνές που βλέπουμε, μάνες είμαστε όλοι με παιδιά να κλαίνε, νομίζω είναι συγκλονιστικές. Οι απλοί πολίτες που λέμε. Οι απλοί πολίτες. Βλέπετε μωρά, βομβαρδίστηκε ας πούμε ένα νοσοκομείο παιδιατρικό, και βλέπετε μωρά μόλις γεννήθηκαν να τα έχουν στις θερμοκοιτίδες στα καταφύγια. Αυτά είναι τραγικά να συμβαίνουν τον 21ο αιώνα. Δεν ζούμε στο 19ο αιώνα που με τα όπλα θα κάνουμε τον Σουλεϊμάν τον κατακτητή ή τον Τζάρο, ξέρω εγώ. Όχι τον Τζάρο, λάθος δεν ήταν, λάθος παρομοίωση, τον Στάλιν, ξέρω εγώ, ή όλα αυτά. Δεν ζούμε σε αυτές τις εποχές, για όνομα του Θεού. Έτσι, έπρεπε να υπάρξει διπλωματία, διάλογος και υποχωρήσεις σε κατέρωθεν. Έτσι, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, την πληρώνουν οι απλοί πολίτες, γιατί οι τσάροι και οι πρόεδροι είναι πολύ καλά προστατευμένοι. Βεβαίως. Και παίρνουν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν. Εκ του ασφαλούς πάντα. Έτσι. Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο στούντιο, και για όλα αυτά τα τόσο σημαντικά που μας είπατε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Και εμείς να συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα μας. Να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί οι πολίτες με τα μέτρα κατά του κορονοϊού, δηλώνουν οι γιατροί, καθώς παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τα κρούσματα στη χώρα μας. Κανένας εφησυχασμός, λένε οι ειδικοί, για την πορεία της πανδημίας, με τα κρούσματα να είναι σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, έχουν μειωθεί αισθητά οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Η κανονικότητα σιγά-σιγά έρχεται, ωστόσο, όχι εύκολα, όπως λένε οι ειδικοί, καθώς παραμένουν πολλοί ακόμη οι θάνατοι. Όσον αφορά την πανδημία, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε περίπου στο τέλος και αυτού του κύματος, του πέμπτου κύματος. Υπάρχει μια βραδύ αποκλιμάκωση των σκληρών δεικτών. Είναι όμως ορατό το τέλος του κύματος αυτού. Πιστεύουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και ευχόμαστε να μην αναζωπηρωθεί η πανδημία, είτε από το φθινόπωρο είτε και μέσα στο καλοκαίρι με κάποιο άλλο στέλεχος. Οι γιατροί ζητούν και την ενίσχυση των νοσοκομείων με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Είμαστε σε ενδυμική μορφή, αν και αυτό υποστηρίζεται από ορισμένους επιστήμονες, αλλά άλλοι επίσης εξίσου διεθνούς κύρους επιστήμονες μιλούν για το αντίθετο, ότι δεν θα πάμε σε μία, ότι μάλλον υπάρχει μία ενδυμική αυταπάτη, λέει ένας Δανός επιδημιολόγος. Άρα εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, τα βήματά μας να είναι σταθερά και να πηγαίνουμε, ας το πούμε έτσι, προς το τέλος της πανδημίας, τηρώντας και κάποια μέτρα
και κυρίως τη μάσκα. Βέβαια η μάσκα τώρα σε εξωτερικούς χώρους σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται θα καταργηθεί, τουλάχιστον όμως να διατηρηθεί σε εσωτερικούς χώρους, γιατί πραγματικά προστατεύει. Ωστόσο έχουμε μια νέα τραγωδία δίχως τέλος για την οικογένεια Φουντούν από το Κυπάκι Τρικάλων. Ένα χρόνο μετά το χαμό του Ηλία Φουντούνα, διαμεσολαβητή των ρωμάτων Τρικάλων, έφυγε από τη ζωή και ο μικρότερος αδελφός του, ο Αποστόλης, σε ηλικία μόλις 41 ετών. Ο Αποστόλης Φουντούνας νοσηλευόταν τελευταίο δίμηνο διασωληνωμένος στη μονάδα του COVID-19 του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και κατέληξε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Σύζυγός του είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί τους. Να μην εφησυχάζουμε, η πανδημία είναι ακόμη εδώ και ξεκίνησε η επιβολή των προστίμων σε όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. 50 ευρώ για τον Ιανουάριο και 100 ευρώ για κάθε μήνα που εξακολουθεί να μένει κανείς χωρίς να έχει κάνει το εμβόλιο και είναι άνω των 60 ετών. Ξεκίνησε η διαδικασία και την επιβολή προστίμων σε όσους είναι άνω των 60 χρονών και δεν έχουν κάνει ακόμη το εμβόλιο. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για όσους ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αρχίζει να εφαρμόζεται στην πράξη. Βεβαιώθηκαν τα πρόστιμα των ανεμβολίαστων άνω των 60 ετών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ως γνωστόν, υπήρχε υποχρέωση για αυτούς που ήταν πάνω από 60 έτη έως 95. Να κάνουν την πρώτη δόση εμβολίου. Διαφορετικά θα βεβαιωνόταν για τον μήνα Ιανουάριο, μισό μήνα δηλαδή, 50 ευρώ, για τους υπόλοιπους 100 ευρώ. Βεβαιώθηκαν λοιπόν τις 24 Φεβρουαρίου με ημερομηνία καταβολής έως 15 Μαρτίου. Άρα κάθε μήνα και προς τις 20 με 25 θα βεβαιώνεται το ποσό των 100 ευρώ για εκείνους που δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Να σημειωθεί ότι και τον Ιανουάριο, όσοι είναι άνω των 60 και δεν έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, θα καταβάλουν 50 ευρώ πρόστιμο, καθώς το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα μέσα του μήνα, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες θα είναι στα 100 ευρώ. Εξαιρούνται κάποιοι ειδικές κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι όμως θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή του εμβολίου. Και βέβαια εξαιρούνται οι άνω των 96 ετών, μια ρύθμιση που δόθηκε την τελευταία στιγμή. Γιατί ένας άνω των 96 ετών δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνει το εμβόλιο. Προσχή λοιπόν για εκείνους που δεν έχουν κάνει και είναι άνω των 60 ετών να κάνουν από τώρα την αίτηση. Διαφορετικά θα βλέπουν στις οφειλές της ΔΟΗ που ανήκουν ότι υπάρχει το ποσό των 100 ευρώ πρόστιμο ως ανεμβολίαστη. Πάντως, οι κυβερνητικοί παράγοντες σημειώνουν το 90% των ατόμων που ανήκουν στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έχει εμβολιαστεί. Ενώ με την ανακοίνωση του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των προστίμων, 217.000 άτομα εμβολιάστηκαν ή έκλεισαν ραντεβού για να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σοβαρό πρόβλημα αντιμετώπισε προημερών η Σκόπελος όταν ασθενής που έχριζε άμεσης διακομιδής δεν μπορούσε να μετακινηθεί με το πρωτό ασθενοφόρο εξαιτίας του καιρού, ενώ δεν υπήρχε ούτε δρομολόγιο πλοίου. Το ζήτημα της διακομιδής ασθενών απασχόλησε μεταξύ άλλων θεμάτων τις επαφές που είχε ο Δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Περίσης με βουλευτές, οι οποίοι βρέθηκαν στο νησί για τις εκδηλώσεις του Πολιούχου. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Ριγίνο και βοηθάει όλο τον κόσμο, κυρίως εμείς θεωρούμε ότι βοηθάει τους σκοπελίτες και τους απανταχούς σκοπελίτες και τους νησιώτες μας. Η αλήθεια είναι ότι οι προηγούμενες μέρες δεν ήταν καλές, σήμερα μας έκανε μια καταπληκτική μέρα. Είχαμε και ένα νέο από τον Μητροπολίτη που το κουβεντιάζαμε χρόνια τώρα, να μπορέσουμε να κάνουμε και την γιορτή του Αγίου Ριγίνου, μια γιορτή για τον Άγιο Ριγίνο το καλοκαίρι. Μας υποσχέθηκε ότι από φέτος θα μπορέσουμε να οργανώσουμε και την καλοκαιρινή εορτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να έρθουν στη γιορτή του Αγίου Ριγίνου. Όπως ξέρετε, ο Άγιος Ριγίνος δεν είναι ένας Άγιος μόνο της Σκοπέλου. Γεννήθηκε στη Λιβαδιά, ήταν Άγιος εδώ. Δηλαδή, πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας τον αισθάνονται πολύ κοντά και πολύ δικό τους άνθρωπο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους σκοπελίτες και τις σκοπελίτισες, όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά, υγεία και του χρόνου την ίδια εποχή να είμαστε όλοι καλά και να γιορτάσουμε ακόμα καλύτερα την εορτή του Αγίου Ριγίνου. Δήμαρχε, επ' ευκαιρίας του εορτασμού είχατε και επαφές με τους κυβερνητικούς παράγοντες. Υπάρχει κάτι νεότερο? Ναι. Είχαμε επαφές, είναι αλήθεια. Κάναμε κάποιες κουβέντες για κάποια ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και με την Αντιπεριφερειάρχη και με τους δύο βουλευτές και με την Υπουργό που ήταν εδώ.
Μας διαβιβάστηκε από την Υπουργό ότι θα έχουμε καταρχήν μια επιχορήγηση για τις πλημμύρες και τις κακοκαιρίες τις οποίες είχαμε. Και το κυριότερο, ότι μέχρι τις 10 Μαρτίου θα έχουμε την έγκριση της αγροτικής οδοποίησης από τον Τρίτσι. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί προς το Χιτά και μετά που οδηγεί προς την μεγάλη περιοχή του Καλόγερου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία συζητάμε και είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους ρυθμούς που κινείται το νομικό μας σύστημα και το σύστημα των δημοπρασιών που μας έχει σε ένα βαθμό δυσκολέψει. Κάναμε μια κουβέντα για τα ζητήματα αυτά. Επίσης κάναμε μια κουβέντα και για τα ζητήματα λειτουργίας του κέντρου υγείας σε σχέση και με ένα πρόβλημα που προέκυψε πριν από 2 μέρες για την μεταφορά ενός ασθενούς όχι στο Βόλο που είναι ο κανονικός προορισμός που πηγαίνουν οι άρρωστοι από τα κέντρα υγεία τα δικά μας, τη Μαγνησία δηλαδή, αλλά προς τη Χαλκίδα. Γιατί αυτό? Διότι δεν υπήρχε δρομολόγιο κανονικό προς τον Βόλο. Τα ασθενοφόρα δεν μπορούσαν να μετακινηθούν τα πλωτά, είχε λίγο καιρό. Και το μοναδικό που υπήρχε ήταν ένα δρομολόγιο προς το Μαντούδι. Άρα θα μπορούσε ο ασθενής να πάει προς το Μαντούδι. Ο κύριος Λιούπης, κάνοντας μία επαφή με το ΕΚΑΒ, είπε ότι θα μπορούσε να πάει εκεί κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Υγείας. Είναι κάτι το οποίο το μάθαμε και εμείς και η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, εφόσον δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα και υπήρχε κίνδυνος και υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να πάει. Άρα αυτό το ζήτημα νομίζω πως είναι σημαντικό και δεν μπορεί να ισχύει για οποιοδήποτε μέρος, διότι αν είναι σε στεριά, μπαίνει στο αυτοκίνητο, μπαίνει στο ταξί και πάει όπου θέλει. Για τα νησιά είναι πολύ σημαντικό όχι να διαλέγει ο καθένας που πηγαίνει. Προφανώς ο προορισμός μας είναι ο Βόλος. Όμως αν προκύπτει, μία φορά προέκυψε αυτό, θα έπρεπε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορέσαμε, βρέθηκε άλλος τρόπος. Πήγε καθυστερημένα, ευτυχώς όλα πήγαν καλά για τον άνθρωπο. Αλλά νομίζω πως και αυτό το θέμα και αφορά και τα 3 μας νησιά, δεν αφορά μονάχα εμάς. Φαίνεται ότι μπορεί να λυθεί, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εορτασμοί στη Σκόπελο για τον πολιούχο Άγιο Ριγίνο, παρουσία πολλών επίτιμων καλεσμένων, οι οποίοι μίλησαν και στην κάμερα του Άστρα. Σεβασμιότατε, ολοκληρώνετε την επίσκεψή σας στον Άγιο Ριγίνο μετά από πόσο καιρό? Πέρυσι δεν μπόρεσα να έρθω στο πανηγύρι λόγω του lockdown που είχαμε, λόγω της πανδημίας, και φέτος με αξίωσε ο Θεός να έρθω και να γιορτάσω μαζί με τον Ιερό Κλήρο, τις αρχές, αλλά και τους ευλογημένους κατοίκους της νήσου, τη μνήμη του Αγίου, στο μοναστήρι του, εκεί που είναι και ο τάφος του. Και είναι ευλογημένο το νησί της Κοπέλου, γιατί όχι μόνον το επίμανε ο Άγιος Ριγίνος, αλλά το πότισε και με το αίμα του. Και στο γιοφύρι εδώ υπάρχει το προσκυνηταράκι για να θυμίζει τον τόπο της θυσίας, την οποία πρόσφερε για την πίστη, για την αλήθεια, για το Θεό. Και εύχομαι, αφού σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας και χθες και σήμερα, και την μετάδοση των ιερών ακολουθιών μέσα από την μετάδοση, πολλοί άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να έρθουν ήσαν παρόντες στο πανηγύρι και συμβάλατε εσείς σε αυτό, και σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε την ευλογία του Αγίου Ριγίνου και να αγωνιζόμαστε να του ομοιάσουμε στην εμπιστοσύνη που είχε προς το Θεό, αλλά και στο σεβασμό στην αλήθεια την οποία διασώζει η Εκκλησία. Την αλήθεια για τον Χριστό, που είναι και αλήθεια για τον άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε και είναι η τιμή μας που είμαστε στο ποιμνιό σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δική μου τιμή και δική μου χαρά. Κυρία Μακρύ, χρόνια πολλά. Με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Ριγίνου, βρεθήκατε πάλι κοντά στους νησιώτες, εδώ στο μορφωσή της Σκοπέλου. Θέλουμε έτσι να μας πείτε από τις επαφές σας που είχατε με τους πολίτες εδώ του νησιού. Καταρχάς θα πω και εγώ χρόνια πολλά. Και νομίζω ότι ήταν και μια πολύ ωραία και ηλιόλουστη μέρα που μας υποδέχθηκε φιλόξενα, όπως και οι τοπικοί παράγοντες. Για μένα είναι πάντοτε χαρά να έρχομαι στο νησί. Να έρχομαι στο νησί και να έχω διαζώσει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους με τους οποίους ούτως ή άλλως συνεργάζομαι πολύ στενά. Χάρηκα που ευλογήθηκα κι εγώ, χάρηκα που τους ξαναείδα, χάρηκα που επικαιροποιήσαμε
τα θέματα, που τους ενημέρωσε διαζώσεις για αυτά τα οποία ήδη ανακοίνωσε από χθες, ότι προχθές δηλαδή υπεγράφει ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο το γνωρίζω αλλά θα διευκρινιστεί αμέσως την επόμενη εβδομάδα και θα γίνει γνωστό, που η αγροτική οδοπία το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου επίσης θα δώσει ένα ποσό περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο για να αποκαταστήσει τις ζημιές που γίνανε, που γνωστοποίησε αυτά που σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τον Υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη, τα αιτήματα και την ανταπόκριση που υπήρξε μέχρι στιγμής από το Υπουργείο. Αλλά θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής, χάρηκα που ήρθα σε επαφή με αυτό το ωραίο νησί, το οποίο πάντοτε μας τροφοδοτεί με αισιοδοξία, με κέφι, με ζωντάνια. Δεν ξέρω αν είχατε το χρόνο να συναντηθείτε και με τον Μητροπολίτη, που έχετε και κοινά θέματα λόγω του Υπουργείου. Καταρχάς, ο Μητροπολίτης με τίμησε με τα πολύ κορακευτικά λόγια τα οποία είπε στη δοξολογία. Δεν τον είδα κατηδίαν, αλλά θέλω να σας πω πως η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ στενή. Αναγκαστικά περιορίζεται και λόγω των υποχρεώσεων των δικών του, των δικών μου και της πανδημίας σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, αλλά είναι άριστη και ο σεβασμός που εμπνέει λόγω της επάρκειας την οποία έχει είναι κάτι το οποίο καθοδηγεί και τις δικές μας ενέργειες. Είχα τη χαρά και την τιμή να ευρεθώ στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Ριγίνου, του Πολιούχου της Κοπέλου, του Επισκόπου που λειτουργήσε σε αυτή την περιοχή τον 4ο αιώνα π.Χ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά για την ημέρα, να ευχηθώ να είναι υπό τη σκέπη του Αγίου για υγεία, δημιουργία και προκοπή. Ταυτοχρόνως είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητήσουμε τα προβλήματα του νησιού, με τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας για να μιλήσουμε για τη στελέχωση του νησιού και για την ανακατασκευή του Κέντρου Υγείας, το οποίο πρέπει να ενημερώσω ότι είναι από τα πρώτα που θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης να μιλήσουμε με το Λιμενάρχη για τις ανάγκες του λιμενικού, το οποίο από ό,τι μου είπε επανδρώθηκε με 2 νέα μέλη και περιμένουν ακόμα 2 για να μπορούν να είναι πλήρεις στα καθήκοντα τα πολλαπλά που έχουν, που εκτός από τα τοπικά καθήκοντα είναι και οι περιοδίες που κάνουν οι περιπολίες στο Ανατολικό Αιγαίο. Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε κλίμα και θέμα και να πούμε πως εκπνέει την ερχόμενη Δευτέρα η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, καθώς αμέσως μετά θα ξεκινήσουν και τα τσουχτερά πρόστιμα. Εκπνέει σε λίγα 24 ώρες η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2022, καθώς πέφτει η αυλαία της παράτασης που είχε δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 28 του μηνός. Μέχρι τις 2-3 η ώρα που κλείνει και το σύστημα, για να μην έχουν το πρόσημο μετά το διπλάσιο. Δηλαδή, αν κάποιος πληρώνει 240 ευρώ τέλη κυκλοφορίας, θα πηγαίνει το διπλάσιο 480. Θα πρέπει όμως να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ότι μπορούν να παραδώσουν και τις πινακίδες. Όσοι θέλουν σε ακινησία το αυτοκίνητο, παραδώσουν τις πινακίδες, δηλαδή γίνεται ηλεκτρονικά. Θα μπουν μέσα στο σύστημα, στο MyCar, από τη ΣΥΝΑΔΕ και θα κάνουν ηλεκτρονική την παράδοση της πινακίδας. Δεν θα πρέπει να κινήσουν το αυτοκίνητο από εκείνη τη στιγμή και μετά, γιατί έχει πρόσημο 10.000 και στη συνέχεια κάθε φορά που θα του γίνεται έλεγχος, αν τον πιάσουν κάποιον, θα είναι διπλάσια και τριπλάσια τα πρόσημα σε αυτοκίνητο που μπήκε σε ακινησία. Η πληρωμή για τα τέλη κυκλοφορίας 2022 γίνεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, με την προθεσμία να λήγει 28 του μήνα. Όπως έχει γίνει γνωστό, το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα δώσει άλλη προθεσμία παράτασης. Περίπου μέχρι τώρα, δηλαδή αυτοί που είχαν παραδώσει τις πινακίδες, ήταν περίπου σε όλη την Ελλάδα γύρω στις 100.000. Βέβαια έχουν παραδοθεί πάρα πολλά τα προηγούμενα χρόνια και είναι κυρίως αυτοκίνητα τα οποία είναι σε μεγάλο κυβισμό, από 2.000 κυβικά και πάνω, αλλά είναι και από άτομα τα οποία μικροσυνταξιούχοι, δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν, τους ήρθαν θέρμανση ηλεκτρικό πάρα πολλά και έχουν παραδώσει τις πινακίδες. Αυτοί παίρνουν τις πινακίδες μετά το καλοκαίρι που πληρώνουν τα μισά τέλη κυκλοφορίας, που δηλαδή πληρώνουν από τον Ιούνιο, θα πληρώσουν τα μισά μέχρι τέλος του έτους. Αυτό γίνεται και κάθε χρόνο. Θα έπρεπε το ίδιο το κράτος, όπως κάνει τη μία ρύθμιση
για χρέη για 10, 12, 70 δόσεις, τα τέλη κυκλοφορίας να τα πληρώνει ένας πολίτης κάθε μήνα. Τον Ιανουάριο πόσα είναι, δηλαδή να πληρώνει κάποιος Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, κάθε μήνα τα τέλη κυκλοφορίας από 20 ευρώ που είναι, ο άλλος μπορεί να τα πληρώσει. Θα πρέπει να το προσέξει και αυτό η κυβέρνηση, γιατί είναι κρίμα δηλαδή να μένουν πάρα πολλοί, ιδίως άτομα τα οποία είναι ηλικιωμένα μικροσυνταξιούχοι και είναι και από την και στην επαρχία, στις αγροτικές περιοχές, οι οποίοι οι άνθρωποι παραδίδουν τις πινακίδες, αυτοί οι πιο πολλοί παραδίδουν τις πινακίδες. Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2022 βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ, www.ade.gr. Θετικό ήταν το πρόσημο από τη χθεσινή Τσικνοπέμπτη στην κινητικότητα του Βόλου, καθώς οι επιχειρηματίες της εστίασης δηλώνουν ευχαριστημένοι. Να δούμε το ρεπορτάζ της Ιωάννας Μπουροπούλου που ακολουθεί. Ο Βόλος γιόρτασε για ακόμα μία χρονιά το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ, οι ψησταριές είχαν την τιμητική του σε κάθε γειτονιά. Η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερα θετική και για την εστίαση, καθώς η κίνηση ήταν αυξημένη τόσο στις ταβέρνες όσο και στα μπαράκια. Για την κίνηση και τις κρατήσεις για την Τσικνοπέμπτη μίλησε ο κύριος Παναγιώτης Καρανάσιος, επιχειρηματίας της εστίασης. Το μαγαζί είναι γεμάτο από κρατήσεις μεσημέρι βράδυ, δόξα τω Θεώ. Ο κόσμος φαίνεται ότι ξεπερνάει λίγο το θέμα του COVID, αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω. Μήνυμα αισιοδοξίας θεωρώ για όλο τον κόσμο. Ναι, το μεσημέρι ξεκίνησε το γλέντι από το πρωί βασικά. Ήρθε ο κόσμος το μεσημέρι, απόγευμα, υπάρχει συνεχόμενη ροή και για το βράδυ είναι όλα τα τραπέζια κρατημένα. Παρόμοιο κλίμα επικράτησε και σε άλλα μαγαζιά του Βόλου, όπου ο κόσμος με καρναβαλική διάθεση πήγε να τιμήσει το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, μιας και πέρυσι δεν το γιόρτασε λόγω κορονοϊού. Η μεγαλύτερη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, της Κλινικής Γέννησης Αθηνών, σημείο αναφοράς στην εξωσωματική γονιμοποίηση για Έλληνες και ξένους εδώ και 30 χρόνια, αποκτά ένα ακόμα παράρτημα στη Λάρισα, ώστε να εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες των υπογόνιμων ζευγαριών που δεν τους είναι εύκολη η μετάβαση στην Αθήνα. Το Σάββατο πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση με αφορμή την επικείμενη έναρξη λειτουργίας της Γέννησης Αθηνών Θεσσαλίας στο ξενοδοχείο Imperial στις 12 το μεσημέρι. Ο γνωστός γυναικολόγος Κωνσταντίνος Πάντος μίλησε στον Άστρα για το νέο αυτό εγχείρημα και τις σημαντικές προοπτικές που διανοίγονται. Ελάτε τώρα μαζί να δούμε μια έτσι πολύ σημαντική είδηση, μια σπουδαία εξέλιξη που αφορά χιλιάδες γυναίκες, χιλιάδες ζευγάρια, καθώς η μεγαλύτερη μονάδα υποβοηθούμενες αναπαραγωγής στην Ελλάδα, η Κλινική Γέννησης Αθηνών, που είναι σημείο αναφοράς εδώ και 30 χρόνια στην εξωσωματική γονιμοποίηση για Έλληνες αλλά και ξένους, αποκτά ένα ακόμη παράρτημα. Αποκτά ένα ακόμη παράρτημα στη Θεσσαλία, ένα ακόμη παράρτημα στη Λάρισα. Έτσι θα μπορεί να εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες των υπογόνιμων ζευγαριών που δεν θα χρειάζεται φυσικά να μετακινηθούν στην Αθήνα. Καλωσορίζουμε, έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε μαζί μας τον πασίγνωστο γυναικολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, με πολύ μεγάλες διακρίσεις, με σπουδαία δουλειά στην εξωσωματική γονιμοποίηση, γνωστός όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παντού στο εξωτερικό. Κύριε Πάντο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ, διότι έτσι θα μας ανακοινώσετε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά χιλιάδες ζευγάρια. Έχει σχεδιαστεί η γέννηση να αποκτήσει το δικό της παράρτημα πια στο κέντρο της Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Ναι, βέβαια. Είναι ένα κέντρο το οποίο θα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται τα υπογόνιμα ζευγάρια, είτε προαμφιτευτικό έλεγχο, είτε υπηρεσίες εξειδικευμένες προκειμένου να δούμε τη διάγνωση και ταυτόχρονα να προσφέρουμε τις κατάλληλες θεραπείες, να μην χρειάζονται ζευγάρια από την Θεσσαλία να τρέχουν Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, αλλά όλες οι υπηρεσίες να προσφέρονται εκεί στον τόπο τους. Ταυτόχρονα, επειδή έχουμε μια μεγάλη προσέλευση ζευγαριών από το εξωτερικό, πάνω από 67 χώρες έρχονται για το λεγόμενο ιατρικό τουρισμό, έρχονται κυρίως στην Αθήνα σε εμάς, θέλουμε να τους διοχετεύσουμε και προς τη Θεσσαλία. Υπάρχουν μέρη που μπορεί να επισκέπτονται, τα Μετέωρα για παράδειγμα ή άλλες τοποθεσίες, και ταυτόχρονα να προσφέρουμε και την ιατρική πράξη.
θέλουμε να προσφέρουμε μια πραγματική ιατρική υπηρεσία με τις τελευταίες τεχνολογίες για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της υπογονιμότητας που υπάρχει στην Θεσσαλία. Μάλιστα. Θα πρόκειται λοιπόν για μια μονάδα η οποία θα είναι πλήρης, θα έχει τα πάντα. Δηλαδή όποιο ζευγάρι θα έρθει να σας επισκεφθεί θα μπορεί εκεί να κάνει όλες τις εξετάσεις και να τους δώσετε κάθε κατεύθυνση που θα χρειάζονται, έτσι. Ακριβώς. Είναι μια ομαδική δουλειά. Θα είμαστε αρκετοί γιατροί επάνω, θα υπάρχει μόνιμος γιατρός μέσα και θα ανεβαίνουμε και οι ίδιοι επάνω από Αθήνα. Εγώ, ο κ. Σφακιανίδης, ο κ. Παχτροέλος, ο κ. Κωνσταντόπουλος. Και ταυτόχρονα θα συζητάμε με ζευγάρια που έχουν προβλήματα, που έχουν υποβληθεί ήδη σε εξωματικές και θέλουν να βρουν μια διαφορετική λύση ή το γιατί πολλές φορές, γιατί δεν μένω έγκυος, που τόσες φορές με ρωτάει μια γυναίκα, να δώσουμε λύση στο πρόβλημά της. Πάντα αφήνουμε βέβαια την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την εξωματική γονιμοποίηση για τελευταία πράξη, για τελευταία δυνατότητα. Προσπαθούμε στη φυσική σύλληψη κυρίως, αλλά πάντα εξατομικεύουμε τις προσπάθειές μας στο ιδιαίτερο πρόβλημα του κάθε ζευγαριού, που μπορεί να είναι και πολλά τα προβλήματα. Τελευταία βέβαια βλέπουμε μια έλλειψη γνώσης όσον αφορά τα όρια της φύσης και θέλουμε τονίσουμε, να ενημερώσουμε έτσι, τον πληθυσμό περί το πόσο σημαντικά όρια θέτει η φύση κυρίως ως προς τη γυναίκα αλλά και προς τον άντρα και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε διάφορες ενημερωτικές προσπάθειες μέσα από την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής που εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας. Οπότε δημιουργήσαμε και ένα τμήμα της εταιρείας για τη Θεσσαλία που σκοπό έχουμε την παραγωγή της ενημέρωσης, περιγονιμότητας, επιμόρφωσης. Θα καλύψετε μεγάλο κενό, γιατί εδώ μας λέτε ότι υπάρχει και λανθασμένη πληροφόρηση, έτσι, δηλαδή... Μπορεί να μην είναι λανθασμένη, να είναι ελλιπής πληροφόρηση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θέλουμε εμείς πραγματικά ο κόσμος να ξέρει, να γνωρίζει, να παίρνει ενημερωμένη, να παίρνει επιλογές που να είναι ενημερωμένες οι γυναίκες και οι άντρες περί των επιλογών που θα πάρουν. Για παράδειγμα, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι οι γυναίκες άνω των 35 που δεν έχουν κάποιο σύντροφο ή δεν στοχεύουν να αποκτήσουν οικογένεια νωρίς στο εγγύς μέλλον, θα μπορούν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους, να υπερασπίσουν την γονιμότητά τους με το να διατηρήσουν ωάρια στην κατάψυξη. Πρέπει όμως αυτό να το κάνουν νωρίς, πριν τα 35 τους χρόνια και όχι μετά τα 40 που έχουν πάρα πολλές γυναίκες και είναι ήδη αργά. Αυτό μπορεί να καλυφθεί μέσα από ενημέρωση που θα προάγει η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής με τα τμήματα της Θεσσαλίας. Εμείς θα έχουμε μέσα διάφορους γιατρούς, πολλούς γιατρούς, οι οποίοι θα είναι ντόπιοι, θα είναι από Λάρισα, από Καρδίτσα, από Βόλο, που θα συμμετέχουν και θα προσφέρουν αυτή την ενημέρωση και ταυτόχρονα βέβαια θα προσφέρουμε και τις υπηρεσίες μας μέσα από το Γένες της Θεσσαλίας. Μάλιστα, βλέπετε ήδη να εκδηλώνεται έτσι ενδιαφέρον από τη Θεσσαλία για αυτή τη νέα κλινική που θα ανοίξει και πραγματικά από όσο ακούμε θα συμβάλλει πάρα πολύ. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Αύριο Σάββατο στις 12 η ώρα στο Imperial, το ξενοδοχείο, έχουμε ένα κάλεσμα, έχουμε μια συνάντηση, κάλεσμα προς την επιστημονική κοινότητα, αλλά και όποιος άλλος θα ήθελε να παρακολουθήσει, να ενημερώσουμε, να γνωριστούμε, να εξηγήσουμε τις προθέσεις μας και πιστεύω ότι ο λόγος που ερχόμαστε στη Θεσσαλία είναι ότι υπάρχει έλλειψη αυτή τη στιγμή και έλλειψη ενημέρωσης όπως και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδας εκτός βέβαια από τα αστικά κέντρα που η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα όμως να προσφέρουμε και τις υπηρεσίες εκεί στον τόπιο πληθυσμό να μην ταλαιπωρούνται. Και απ' την άλλη να προάγουμε όσο μπορούμε αυτό που λέμε ιατρικό τουρισμό, να φέρουμε ζευγάρια από το εξωτερικό που ήδη το κάνουμε στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία, γιατί μας εμπιστεύονται ότι η Ελλάδα είναι προορισμός ιατρικού τουρισμού, να το κάνουμε και στη Θεσσαλία που έχει τόσα πολλά να προσφέρει. Σας εμπιστεύονται γιατί έχετε αναπτύξει και χρησιμοποιείτε πολλές πρωτοποριακές μεθόδους, δηλαδή
θα λέγαμε, και δεν ξέρω αυτό πώς θα ακουστεί, αλλά νομίζω είναι αλήθεια, ότι μπορείτε να ξεπεράσετε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι. Δηλαδή να το φτάσετε μέχρι τέλους, να κάνετε το καλύτερο δυνατό. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι είσαστε εσείς ο γιατρός που βοηθήσατε γυναίκα να αποκτήσει το παιδί της με έμβριο που κυοφόρησε η μητέρα της. Αυτό ακριβώς. Ήταν μια γιαγιά που κυοφόρησε το εγγονάκι της και μάλιστα είναι από τη Λάρισα, είναι από την περιοχή της Θεσσαλίας. Mm-hmm. Και ήδη το παιδάκι τώρα είναι 5-6 χρονών, υγιέστατο, και η γιαγιά βέβαια έχει γίνει και πολύ πιο νέα στη συμπεριφορά της και στην εμφάνισή της. Πολύ θετικά αυτά που μας λέτε. Είχαν στραφεί τότε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σε αυτό σε αυτή την εγκυμοσύνη, πραγματικά. Ήταν συγκλονιστικό, αλλά από σχεδόν όλο τον κόσμο, όπως είπατε κι εσείς, γνωρίζουν έτσι για τη δράση που αναπτύσσετε στη γέννηση, αλλά κυρίως για τα αποτελέσματα που έχετε. Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαίο που μιλάτε διαρκώς για τουρισμό και από το εξωτερικό. Είναι πολλοί όσοι έρχονται στην κλινική στην Αθήνα και ευελπιστείτε πια, και αυτό βλέπετε ότι θα γίνει και στη Λάρισα. Αυτά τα ζευγάρια, τα υπογόνιμα, πολλές φορές αδικούνται. Αδικούνται με την έννοια ότι δεν έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημά τους, δεν έχουν ενημερωθεί σωστά. Το έχουν εγκαταλείψει. Το εγκαταλείπουν. Δεν το έχουν εγκαταλείψει, το έχουν αφήσει. Διότι τους πονάει αυτό το πράγμα. Αυτό που θεωρούμε όλοι οι υπόλοιποι αυτονόητο, την απόκτηση ενός παιδιού, αυτά τα ζευγάρια ταλαιπωρούνται. Και κατά κάποιο τρόπο αφήνουν το χρόνο και περνάει. Σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να προσπαθήσουμε όποιο ζευγάρι έχει θέμα υπογονιμότητας να λάβει έγκαιρα αποφάσεις περί αντιμετώπισης του προβλήματος, πρώτα την διάγνωση και μετά την αντιμετώπιση, πρώτα η φυσική σύλληψη, και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσει η φύση να δώσει λύση, τότε ερχόμαστε εμείς με τις μεθόδους που βοηθούμε στις αναπαραγωγές και βεβαίως να τους βοηθήσουμε, και είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με την κατάψυξη οαρίων, όπως μας είπατε, και την ελλιπή ενημέρωση που ορισμένες γυναίκες έχουν σχετικά με τα όρια της φύσης. Είπατε κάτω από 35, δηλαδή έως 35, αν μια γυναίκα το κάνει αυτό, μετά στη συνέχεια μπορεί να έχει επιτυχία σε μια ενδεχόμενη σύλληψη που θα θέλει να κάνει. Βεβαίως. Αν κάποια γυναίκα δεν θέλει, ένα ζευγάρι δεν θέλει να αποκτήσει παιδί, να μεγαλώσει την οικογένειά του αυτή τη στιγμή, ή μια γυναίκα δεν έχει σύντροφο και θέλει να διατηρήσει τη γονιμότητά της, καλό είναι να το κάνει νωρίς. Τα ωάρια έχουν μια ικανότητα να διατηρούνται, και ο νόμος το προβλέπει αυτό, μέχρι και 25 χρόνια. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε άλλη φάση της ζωής της με ευκολία, αρκεί να έχει πάρει έγκαιρα μέτρο για αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Και η γέννηση, η κλινική στη Λάρισα, γιατρέ, πότε θα ανοίξει τις πύλες της, πότε θα λειτουργήσει? Πιστεύουμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά, τέλη Μαρτίου, αρχές Απρίλη θα έχουμε ανοίξει και θα λειτουργούμε πλέον. Τόσο σύντομα. Αύριο είναι μια ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας περί της προθέσεις μας και τις δυνατότητες, και βέβαια ένα κάλεσμα για συνεργασία όποιος θέλει, και εμείς με χαρά μας θα θέλουμε συνεργασίες. Κυρίως όμως όσον αφορά το τμήμα της Θεσσαλίας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, πιστεύω θα είναι πολύ σπουδαίο το έργο που θα κάνουμε, για να ενημερώσουμε, να γνωστοποιήσουμε, όπως είπα, σε επίπεδο δήμων, κοινοτήτων, συλλόγων. Θα κάνουμε μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και ταυτόχρονα βέβαια να προσφέρουμε αυτό που λείπει από την περιοχή, που είναι ο ιατρικός τουρισμός. Μάλιστα, όλα να πάνε κατευχήν. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό το νέο εγχείρημα που πραγματικά λείπει από τη Θεσσαλία και έρχεστε να το καλύψετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας, και χρόνια πολλά, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε έχετε και τα γενέθλιά σας σήμερα. Μια σημαντική μέρα και για σας. Να είστε πολύχρονος και πολλές επιτυχίες ακόμη, γιατρέ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.